sério, uma marrone pior que eu olhava todo dia. Todo parado com o fenômeno, fotografia que pronto fora από τον Αριστοτέλη, πριν διαπιάσει το παιδαγωγικό πρόσωπο. Με τα γενέστερα επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το φαινόμενο ήταν ο Καρτέσιος και ο Βάκανος. Τελευταία, το φαινόμενο ξαναήρθε στο προσκήνιο όταν το ανακάλυψε ο Τανζανός μαθητής ζαχαροπλαστικής, Ερνέστο Βέμπερ, από όπου πήρε και το όνομά. Τελικά, συμβαίνει στα αλήθεια. Καταρχήν, θα έπρεπε να ορίσουμε περισσότερη σαφήνεια. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες τιμές αρχικών θερμοκρασιών, ίδιο ποσοτήτου νερού σε ίδια δοχεία, ώστε το ζεστό να παγώνει πιο γρήγορα από το κρύο. Θα περιγράψουμε την πνευματική διαδικασία με την οποία μπορείτε να αναπαράγετε το φαινόμενο. Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει ένα μικρολεκτή Arduino Uno, έναν υπολογιστή και τρεις ψηφιακούς αδιάπλοκους αισθητήρες. Το μαύρο καλώδιο παίρνει στη γύρωση. Το κίτρινο στην ψηφιακή είσοδο 2 και το κόκκινο στα 5 βόλτ. Συνδέουμε το Arduino με τον υπολογιστή. Ανοίγουμε το λογισμικό του Arduino, ελέγχουμε αν η πύλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή και φορτώνουμε τον κώδικα που έχουμε φτιάξει. Ανοίγουμε το ειδικό φύλλο Excel PLXDAQ που επιτρέπει τη ροή αποτελεσμάτων από το Arduino στο Excel. Τώρα για την εκτέλεση του πειράματος θα χρειαστούμε 2 μάτια, 2 μπρίδια, 2 ζυγαριές ακριβίας, 2 θερμόμετρα και 2 ίδια δοχεία. Τοποθετούμε στα μπρίδια περίπου 300 ml νερό. Το θερμαίνουμε στα μάτια και μετράμε διαρκώς τη θερμοκρασία με τα θερμόμετρα. Μετράμε τη μάζα του καθενός δοχείου το ένα μετά το άλλο. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία του θερμού είναι 100 βαθμοί Κελσίου και το ψυχρό 70. Τοποθετούμε από 200 γραμμάρια σε κάθε δοχείο. Πολύ γρήγορα τοποθετούμε τα δοχεία μέσα. Με έναν αισθητήρα στο κάθε δοχείο και ένα στην παράψη. Βρούμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στο Excel. Το πείραμα είναι επιτυχημένο αν τα δοχεία βρεθούν στην κατάψυξη με αρχές θερμοκρασίας 80 και 60 βαθμούς αντίστοιχα. Προσοχή! Πρέπει να μετράτε πάντα τη θερμοκρασία της κατάψυξης, γιατί από τη στιγμή που ο καταψύκτης είναι οικιακός, δεν διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Λόγω εξάρτησης, γύρω στο 3,7%. Κάνουμε το διάγραμμα στο Excel και παρατηρούμε ότι όντως το ζεστό ψυχόταν πιο γρήγορα από το κρύο, κάποια στιγμή το έφτασε και έπειτα συνέχιζε να ψύχεται πιο γρήγορα. Υπάρχει ερμηνεία για το φαινόμενο? Αρκετές. Οι κυριότερες είναι η εξάρτηση και η ροή. Και στα δύο συμβαίνει η εξάρτηση, αλλά το ζεστό εξατμίζεται περισσότερο από το κρύο. Άρα χάνει περισσότερη μάζα και λανθάνει σε θερμότητα. Το ζεστό, λόγω της μεγαλύτερης θερμοβαθμίδας, δημιουργεί πιο έντονη ροή, με αποτέλεσμα να ανακατανέμει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του και να ανταλλάσσει πιο γρήγορα θερμότητα με το περιβάλλον.